περιστατικό για τη διαμαρτυρία των ένστολων για τις μεταγωγές στην Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην ΚΟΑΠ, την οποία έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας. Ευχαριστώ αυτό. Χαίρομαι επίσης διπλά που είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφτώ το κατάστημα κράτησης ΚΟΑΠ. Στην πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να είναι κοντά στις φυλακές. Δεν είναι άλλες υπηρεσίες, είναι υπηρεσίες του δικαιοσύνης. Άρα, ήταν μια από τις λίγες φυλακές που δεν είχα την ευκαιρία μέχρι τώρα να επισκεφτώ. Ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψή μου και στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, είτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είτε εγώ, είτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ήθελα να δω από κοντά, να μιλήσω με τους ανθρώπους της φυλακής, να μιλήσω με τους κρατουμένους, με τους εργαζόμενους, να δω τις εγκαταστάσεις, να καταγράψουμε τα δύσκολα σημεία, να δούμε τα δυνατά που μπορούμε ενδεχομένως να μεταφέρουμε αλλού και να δούμε τα σημεία που θα βάλουμε ως προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα. Είτε αφορά αυτό την ενίσχυση του προσωπικού, είτε αφορά τις διευκολύνσεις που μπορούμε να προσφέρουμε στις εγκαταστάσεις, είτε τις βελτιώσεις. Το κατάστημα κράτησης αποτελεί μια ισχυρή παρουσία δημόσιας δομής στην ΚΟΟ και όλα τα καθήματα κράτησης στην περιοχή. Οι φήμες που μπορεί να είχαν κυκλοφορήσει κατά το παρελθόν ότι υπάρχει σκέψη για μετακόμιση, κατάργηση είναι απολύτως ανυπόστατες. Διαβεβαίωσε το προσωπικό για αυτό και διαβεβαιώνει και την κοινωνία της ΚΟΟ για κάτι τέτοιο, ότι δεν υπάρχει ούτε σαν σκέψη ούτε σαν πρόγραμμα. Θέλει να κατευθεί βέβαια μειωμένο ο αριθμό των κρατουμένων. Γιατί αντίστοιχε και σε μια εποχή η οποία είναι μειωμένο ο αριθμό. Τον έχουμε υπερβεί πολλέ φορέ και συχνά. Δείτε, με το πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε ως κυβέρνηση, καταφέραμε να έχουμε μια σημαντική αποσυμφόρηση. Η πάκτωση πολλών κρατουμένων σε φυλακές που έχουν πολύ μικρή χωρητικότητα αποτελούν ντροπή για τη χώρα μας και αφορμή για συχνές καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η φυλακή της ΚΟ δοκιμάστηκε από αυτή την μεγάλη τάση ενίσχυσης με κρατουμένους. Σήμερα είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, μπορούμε όμως να είμαστε καλύτερα. Δηλαδή να έχουμε ανακρατούμενο το σωστό αριθμό τετραγωνικών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Άρα θα κοιτάξουμε να τηρήσουμε αυτά τα δεδομένα ώστε η ΚΟΣ και η φυλακή της ΚΟ να αποτελεί ένα κόσμημα και για την πολιτεία και για την τοπική κοινωνία που προσφέρει στην ασφάλεια και του τόπου και γενικά της χώρας ως ακόμα μια δημόσια δομή, μια συνεισφορά στην αντιγκλιματική πολιτική. Η αποσυμφόρηση βέβαια έγινε με τον νόμο Παρασκευόπουλου, με αποφυλακίσεις. Ήταν αποτελεσματικό μέτρο, ήταν και αν θέλετε λίγο, επειδή έχει αμφισβητηθεί αυτή η διαδικασία και γενικά. Συμμετείχα σε όλη αυτή τη διαδικασία από τον Μάρτιο του 2015. Φτιάξαμε ένα νομοθέτημα το οποίο προέβλεπε περιορισμένους νεοτερισμούς όσον αφορά κατηγορίες λεγόμενων φιλοξενούμενων αλλοδαπών, αλλοδαπών δηλαδή που παρέμεναν στη φυλακή ενώ είχαν εκτίσει την ποινή τους, ανθρώπων με βαριές αναπηρίες που δεν μπορούσαν να υπάρξουν στην φυλακή και ανηλίκων υπακούντων σε μια διεθνή τάση για τον περιορισμό της κράτησής τους. Κατά τα λοιπά, εφαρμόστηκαν περίπου πάγιες ρυθμίσεις που ισχύουν όλα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να εξορθολογιστεί ο αριθμός των κρατουμένων σε σχέση με τη διαθέσιμη χωρητικότητα του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος. Θέλω να σας πω κάτι. Το αν θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κρατουμένων στην ΚΟ, όπως υπήρχε παλιά που ήταν 200 κρατούμενοι, δεν είναι ένα απλό θέμα λειτουργίας του καταστήματος. Είναι ένα θέμα το οποίο πλήττει κέρια τη χώρα μας, ηθικά, πολιτικά, αλλά κυρίως όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Οποιοδήποτε κρατούμενος προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει αντίστοιχη υπόθεση, η χώρα θα βρεθεί στο σκαμνί, θα βρεθεί καταδικασμένη και θα πρέπει να καταβάλει σημαντικές αποζημιώσεις. Τις αποζημιώσεις αυτές θα κληθεί να τις πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Άρα, η σταθμισμένη αντιγκληματική πολιτική την οποία ακολουθήσαμε εξορθολόγησε τον αριθμό των κρατουμένων κοντά στην πραγματική χωρητικότητα του ελληνικού σοφρονιστικού συστήματος και νομίζω ότι είναι μια πολιτική η οποία έχει επιβεβαιωθεί στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα, είδατε βέβαια και τους εξωτερικούς φρουρούς με τους οποίους έχει προκύψει ένα ζήτημα. Τι εξετάστηκε και ποια είναι τα αιτήματα που καταθέτουν ως σωματείο. Με βρίσκεται βέβαια στην πόρτα της φυλακής καθώς βγαίνω από μέσα για να πάω να δω και τις εξωτερικές υπηρεσίες. Άρα μας, είναι υποδομές ένα άρα θέμα. Θα δω και τις Σκοπιές, την υπηρεσία, όπου όλες αποτελούν ένα σύνολο και ανήκουν στην ίδια δομή της φυλακής.
γνωρίζω τα ζητήματα, θα επεξεργαζόμαστε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μιλάω με τους ανθρώπους, θα μιλήσω και με άλλους ανθρώπους, μιλάω και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και του σωφρονιστικού προσωπικού και της εξωτερικής φρουράς και θα δούμε για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα μόλις θα φύγω για να πάω να επισκεφτώ τις Σκοπιές και να δω τις υποδομές που έχουμε και τους ανθρώπους. Για την ενίσχυση σε προσωπικό που αναφέρατε, κύριε Γενικέ, θα υπάρξει απόφαση άμεσα? Θα σας πω τι γίνεται. Υπάρχει μια έγκριση περίπου 630 θέσεων για ενίσχυση των καταστημάτων κράτησης της χώρας. Από αυτές, οι περίπου 500 είναι για θέσεις φύλαξης και 100 είναι για θέσεις φρουρών. Είδαμε σήμερα, είναι βέβαια γνωστό, αλλά καταγράψαμε ακόμα μια φορά τις πραγματικές ανάγκες και για την εσωτερική ασφάλεια και την εξωτερική ασφάλεια. Οπότε θα δούμε τον 2018 για το οποίο υπάρχει έγκριση των θέσεων να ενισχύσουμε το κατάστημα ώστε να μπορεί να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά με διαφύλαξη και του υψηλού επίπεδου ασφάλειας αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων. Διοικητικά σε σχέση με τις μεταγωγές, τα ζητήματα που προέκυψαν? Γνωρίζω το ευρύτερο θέμα που αντιμετωπίζουμε που έχει να κάνει με τις νησιωτικές φυλακές. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια ροή φυλακίσεων στα νησιά μας, όπως είναι και η Κόσα, αλλά είναι και η Χίος που έχουμε φυλακές. Και στη συνέχεια ανακύπτει ένα ζήτημα γιατί πρέπει να αποσυμφορήσουμε αυτές τις φυλακές. Οι μεταγωγές δεν είναι εύκολες. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με τον αντίστοιχο Γενικό Γραμματέα για να διευκολύνουμε την πραγματικότητα. Αντίστροφο πρόβλημα έχουμε από τις μεταγωγές προς καταστήματα κράτησης που πρέπει να συμβάλλουν για να μην έχουμε συμφόρηση όπως στην Κρήτη. Πάντα είναι μια δύσκολη εξίσωση την οποία προσπαθούμε να λύσουμε και είμαι σίγουρος ότι και από την ελληνική αστυνομία καταβάλλονται και θα καταβάλλονται οι μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες. Πέρα από το σωφρονιστικό κατάστημα, θα έχετε κάποιες άλλες επαφές στο νησί? Είμαι εδώ ως υπεύθυνος γραμματέας για την αντιγκλιματική πολιτική, οπότε προγραμματισμένα είναι η επίσκεψή μου στο κατάστημα κράτησης που είναι η αρμοδιότητά μου. Δεν αποκλείω όμως συναντήσεις. Είχα μια πολύ καλή κουβέντα και με τον τοπικό βουλευτή που με έχει ενημερώσει και αυτός για τις απόψεις του, τον κύριο Καματερό. Οπότε δεν αποκλείεται να έχω άλλες συναντήσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να επισκεφτώ τα μέρη από τα οποία έχω αναμνήσεις προέκουσα αιτίας. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από εκεί και τι τη σηματοδοτεί αυτή, ποιες περιοχές, πού υπηρετήσατε? Έχω εξαιρετικές αναμνήσεις. Με γυρίζετε τώρα, όπως και σήμερα, είμαι συγκινημένο γιατί γυρίζω 20 χρόνια πίσω. Υπηρέτησα από 1997-98 στο 543 Τάγμα Εθνοφυλακής στην Αντιμάχια. Έχω να θυμάμαι τους ανθρώπους, εξακολουθώ να έχω φίλους στον τόπο, συνήθικα τον τόπο. Θυμάμαι την ΚΟ όχι ως τουρίστας, αλλά τη θυμάμαι την χειμερινή σεζόν όταν μένουμε μεταξύ μας, ας το πούμε έτσι. Είναι καλύτερα. Και είναι έτσι, λίγο πιο οικογενειακά. Θυμάμαι πολύ καλά τα Καρδάμενα, θυμάμαι την Κέφαλο και θυμάμαι όλα τα στενάκια, αν θέλετε, της πόλης της ΚΟ, όπου αναζητούσαμε τους χώρους, τους ανθρώπους για μια λίγη ώρα ψυχαγωγίας από το στρατόπεδο. Πάντως έχω τις πιο τρυφερές αναμνήσεις, μετά από 20 χρόνια βέβαια. Να ρωτήσουμε και τον Πρόεδρο εδώ. Πώς πήγε, πώς εξελίχθηκε η συνάντηση? Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση και αν καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γενικό που ήρθε στο κατάστημα της ΚΟ. Αυτό αποδεικνύει έμπραχτα ότι το κατάστημα της ΚΟ δεν είναι ξεχασμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θέσαμε στον κύριο Γενικό, καταθέσαμε ένα υπόμνημα με τα ζητήματα και τα προβλήματα της εξωτερικής φρουράς. Θα μιλήσουμε διεξοδικά όσο αφορά αυτό και όσο αφορά τα μεταγωγές και το προσωπικό, την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στο κατάστημα. Και από εκεί και πέρα είμαστε σίγουροι ότι θα κοιτάξουν τα ζητήματά μας και θα έρθει η ομαλή λειτουργία στο κατάστημα της ΚΟΥ. Υπαρμπαίνει θέμα αγαστής συνεργασίας μεταξύ των μεταξύ συναδέλφων, δηλαδή από εσάς που κάνετε μεταγωγή σε τα νησιά και των υπηρεσιών που παραλαμβάνουν. Εμείς κάνουμε τις μεταγωγές όσο αφορά το νησιό μας. Το εκτός νησιού έχει την προστασία του πολίτη γιατί έχουμε έλλειψη προσωπικού και δεν μπορεί να το αναλάβει η εξωτερική φορά. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε στην καλή συνεργασία με το Υπουργείο και την ενίσχυση των θεμάτων μας και θα επανέλθουμε γενικά με ένα αναλυτικό τύπου και μια αναλυτική συνέντευξη Μαρία μου πάνω στα ζητήματα που μας καλά. Προσπάθει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να πήγαινε σε μαζί μας ένα πλάνο. Και πάμε στο πλάνο.